διασφαλίσαμε το κατάλληλο οικονομικό και νομοθετικό πλαίσιο ώστε να αρχίσει η χώρα να αναπτύσσεται. Ποιο είναι αυτό το πλαίσιο και πού στηρίζεται? Πρώτον, στην επιτυχία της δημοσιονομικής σταθερότητας. Αυτή δεν έλαβε χώρα με την επιτυχή ανακεφαλοποίηση των τραπεζών και την ένταξή τους στο Ευρωπαϊκό Τραπεζικό Σύστημα, με την διευθέτηση του διευθυντήματος των κόκκινων δαγείων των υπερχρεωμένων λειτουργιών της αγροτικής και με την επικείμενη, για αυτό να το πάρετε σοβαρά υπόψη σας, εξοδικαστική ρύθμιση των κόκκινων δαγείων των επιχειρήσεων. Είστε, το νομοσχέδιο θα το έχετε ακούσει και θα το έχετε διαβάσει, είναι έτοιμο και μέσα στο Γενάρη θα κατατεθεί στην Βουλή προς ψήφιση. Με τη ρύθμιση αυτή ελπίζουμε και προσδοκούμε ότι θα αναπτυχθούν πάρα πολύ οι βιώσιμες επιχειρήσεις, όπως επίσης και οι επιχειρήσεις που προσφέρουν και κοινωνικό έργο. Επίσης, στη θεσμοθέτηση του νέου αναπτυξιακού νόμου και την ένταξη της λειτουργίας, ο νέος αναπτυξιακός νόμος γνωρίζει πολύ καλά ότι διασφαλίζει εξωστρεφή επιχειρηματικότητα. Επίσης, βασίζεται στο ανθρώπινο δυναμικό και φημοδοτεί και ενισχύει τις βιώσιμες επιχειρήσεις. Δεν θα πρέπει επίσης να ξεχάσουμε τον προσφάτως ψηφιστέντα νόμο που αναμόρφωσε εκ βάθρων τον στοχευτικό κώδικα. Ένα αίτημα του κλάδου σας πάρα πολύ ετών. Όλα πάνε λίγο πολύ καλά και υπάρχουν σημάδια ανάπτυξης και η αγορά σύντομα θα διορθωθεί και οι τράπεζες θα ρίξουν λεφτά και ο αναπτυξιακός θα χρηματοδοτήσει 400 εκατομμύρια, έτσι. Αναπτυξιακός 450 εκατομμύρια δεν φτάνει για τις ανάγκες μισής περιφέρειας, όχι για άλλες χώρες. Και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Αλλά πολύ φοβούμαι, παρά θα ήθελα και εύχομαι μια καλή χρονιά, ιδίως ανθρώπους που όντας στην αγορά καταλαβαίνουν ότι θα πει κακές χρονιές, αλλά και καλές. Πολύ φοβούμαι ότι έχω επιφυλάξεις και πραγματικά φοβάμαι για αυτή την χρονιά που θα έρθει, όπου με το νέο ασφαλιστικό πλέον ο ελεύθερος επαγγελματίας θα πρέπει να διαγραφεί από τα μικρά επαγγελματία, όπως κάνουν συναδελφοί μου δικηγόροι, έκαναν με το κανένα, ή να κλέβει για να επιβιώσει, όχι να οικονομήσει και να κερδοφορεί και να κερδοσκοπήσει. Διότι οι εισφορές οι οποίες μαζί με τη φορολογία ανέρχονται στο 60-70% του εισοδήματος, οι εισφορές που υπολογίζονται 26% επί του εισοδήματος, δηλαδή ως φόρο.